Καλησπέρα, καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εκεί πέρα που είχαμε μείνει. Είχαμε πιάσει λίγο, λίγο στην τζαζ ψυχεδέλεια με Ultimate Spinach. Και δεν ήταν να πάει προς τα γέλα, θα πάει παιδιά. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, εννοείται ότι θα ξαναγυρίσουμε στο Metal παιδιά. Δηλαδή, δεν έπρεπε να ρωτήσετε καν αν θα ξανακάνω Metal. Δηλαδή, δεν έχουμε πει ούτε για δύο, δεν έχουμε πει, δεν κάναμε ranking ούτε καν σε κουλτούρα. Δεν έχουμε ούτε καν το grind, επειδή κάναμε, είπαμε για κάποιο δίσκο grindcore. Αλλά εννοείται ότι θα ξαναγυρίσουμε παιδιά εκεί πέρα, θα ξαναγυρίσουμε στα πεσήματα και μάλιστα στο επόμενο, επειδή μόλις πήρα κάτι από το μοναστηράκι σήμερα. Θα παίξει με μεγάλη κιθάρα μετά, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά στη μέση και θα ξανάρθουμε, θα ξανακάνουμε κύκλο παιδιά και θα πάμε και σε άλλα είδη που δεν έχουμε πάει. Εννοείται, εδώ είπαμε, θα τα πούμε όλα. Μια που είπαμε για jazz, fusion, ψυχεδέλεια. Ο δίσκος είναι ένας που δεν έφυγε ποτέ παιδιά από μένα. Ή στο Fiden, αυτός είναι για μένα ο πιο τρελός δίσκος. Έχει μέσα από αιγυπτιακή φάση, να δω. Θα δείτε μετά φωτογραφίες παιδιά και το επόμενο, το προηγούμενο μάλλον το άλμπουμ. Θα μιλήσουμε για να έχουν δύο δισκάρες απόλυτες αυτοί. Αυτό όμως είναι στο fusion, στο jazz, στην αιγυπτιακή μουσική μέσα, αραβική, γκάμα αραμπικ μέσα, αρρώστια. Το έχω πετύχει αυτό το κομμάτι παιδιά, έχω πάει σε πάρτι πολυτεχνείο και έπαιζε αυτό και είχα τρελαθεί. Πήγα στο DJ, του έδωσε το χέρι. Ο φίλε δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά τι κομμάτι έβαλες, ξέφυγα. Λοιπόν, παλαβός δίσκος παιδιά, αλλαγές, δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Αρχίζει με τυπικό rock κομμάτι, ψυχεδελικό hard rock με βιολί και συνεχίζει, παίζει μετά ψυχεδέλεια. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Ναι, μετά από αυτό το κομμάτι συνεχίζει, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Gamma Arabic. Gamma Arabic, παιδιά, δεν φαίνεται εδώ πέρα η τυκλή, τίποτα δεν φαίνεται. Leaping Beauties for Ruddy. Μετά έχει Gamma Arabic, κάτι τύλι, παιδιά, Xorcom. Μέχρι βάλς έχει γκάμα ράμπικ, είναι στη δεύτερη πλευρά, πρώτο κομμάτι, κομματάρα. Νίμφερς Μπέργκερ, Χαμπίμπι Μπέμπι, δεν θέλω να πω άλλα παιδιά τίτλους. Είναι φεύγα ο δίσκος. Τι να πεις παιδιά, μέχρι βάλς, ανάποδα βάλς με ψυχεδελικά φωνητικά στιγμές που κόβουν την ανάσα και έχουν και feeling μέσα. Έχει μείνει ακόμα ψυχεδέλεια, γιατί το προηγούμενο παιδιά είναι super ψυχεδελικό άλμπουμ. Το προηγούμενο τους υπνοτιστικά θα το δείξουμε, αλλά με αυτό τους ανακάλυψα. Ο Αντρίκος, ο Ανδρέας παιδιά, ένας φίλος συνάδελφος από το πρώτο δουλειά που έκανα από το τυπογραφείο. Είμαστε φίλοι ακόμα, 30 χρόνια και. Στο σπίτι αυτού νου τους άκουσα. Έχει το καλύτερο στροφωνικό, δηλαδή μόνο τα ηχεία παιδιά κάνουν όλα. Όσο κάνουν τα ηχεία κάνουν όλα τα υπάρχοντά μου. Καταλάβετε, έχει το σύστημα, έχει όλο το σπίτι του, είναι δίσκους, τρεις όροφοι, πόσο, δύο όροφοι δίσκους παιδιά. Έχει γίνει subscriber, πες καναγιά, αλλά θα πάμε να στεράκι φίλε. Σας έναξω τη δισκάρα πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν έφυγε ποτέ. Το κλείσιμο που θυμίζει και Βέγκο παιδιά, σαν να τρέχει με τη Βέσπα ο Βέγκος, είναι απίστευτη, δηλαδή πετάγονται επιρροές από το πουθενά που δεν περιμένεις. Avant-garde κιόλας, Snoof, πώς λέγεται παιδιά. Σνάφου το γράφει πάνω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται. Σνάφου με τη γριούλα. Original τότε από κόπια. Original κόπια από τότε. Τα λάθη που κάνω είναι τραγικά παιδιά. Λοιπόν, και πάμε στο προηγούμενο δίσκο. Αυτός είναι 70 αυτός και αυτός είναι 68 λογικά. Και να μην είναι 68, είναι 69. Δεν θυμάμαι παιδιά, συγχωρέστε με. Νομίζω τότε είναι 69 69-70. Λοιπόν, μετά αγόρασα αυτό το δίσκο που δεν τον είχα εκτιμήσει τότε. Κλασικός ψυχεδελικός βέβαια. Εντάξει, έχω δώσει πολλά, δεν με νοιάζει αν είναι κλασικά παιδιά. Είναι το κατά πώς τα ακούω. Τον είχα αγοράσει για τη Σαντόρα, έχει τον ίνδο μέσα το Σαντόρα, το οποίο δεν το είχα εκτιμήσει και τα λοιπά. Έφυγε
Αλλά ξυπνώ μια... ξυπνώ μια μέρα το πρωί, παιδιά, και παίζει το Ισαντόρα μέσα μου. Έχει κολλήσει το Ισαντόρα, δεν παιδε. Μούσκα σε φλάς. Μπήκα στο YouTube, τώρα έχουμε και το YouTube που μπορούμε να θυμόμαστε. Δεν είναι όπως παλιά. Η νεολαία σήμερα μπορεί να κάνει ένα κλικ να τα ακούσει. Δεν είναι σαν και εμάς που περιμέναμε να βρούμε κόπια να τα ακούσουμε. Σκάγαμε λεφτά και αν μας άρεσε. Και λογικά τα λιώναμε τότε, παιδιά, δεν πήγαινε. Δηλαδή, πώς ακούνε σήμερα μουσική. Τα έχω ακούσει, λέει. Πώς έχεις ακούσει. Παίρναμε τρία άλμπουμ και λέγαμε δεν έχω προλάβει να τα ακούσω. Τότε την εβδομάδα, ας πούμε, 3-4 άλμπουμ, 5 δεν μπορούσε να ακούσει παραπάνω. Δηλαδή δεν προλάβαινε να δώσει βάση. Οπότε τα λιώναμε, παιδιά. Λοιπόν, το δίσκο τον είχα λιώσει, αλλά τον έδωσα γιατί δεν τον άκουγα και τόσο. Ήταν κλασικός ψυχοδελικός, αλλά τελικά, παιδιά, μου κόλλησε το εσωτερικό. Επίστεψα και ναι, απίστευτος δίσκος. Ήταν πάντα απίστευτος δίσκος, παιδιά, αλλά είπαμε οι δίσκοι έρχονται και φεύγουν σε μένα. Όταν επιστρέφουν δεν ξαναφεύγουν, περισσότερες περιπτώσεις. Επίστεψα γιατί δεν άφηγε. Είναι επανέκδοση αυτό, το είχα original. Πολλά λεφτά. Αλλά τα έδωσα, παιδιά, σε καλές τιμές. Δεν τα έδωσα, εννοείται τα άλμπουμ, παιδιά, που δίνω, τα σκοτώνω. Δηλαδή, δεν σκοτώνω, δεν τα πουλάμε το κιλό. Λοιπόν, η Σαντόρα Communion μέσα, παιδιά, Bathers, Communion, κομματάρες, έχει ψυχεδελικό, αυτός είναι πιο ψυχεδελικός δίσκος, παιδιά, κλασική ψυχεδέλεια. Οι ενορχίστες που έχουν και τα φυσικά, πάντα είχαν τα Fusion μέσα πειράσματα στα κομμάτια τους. Ενορχίστωση, Παλαβή, αυτή κάτι και η Γιουγκοσλάβη πριν ήταν σλάι, κάτι πρέπει να έχει τραγουδιστήσει κάτι από... πετάει κάτι λέξη, παιδιά, από Γιουγκοσλάβικες, κάτι τέτοια μέσα στα κομμάτια. Δείτε άτομα εδώ πέρα, δηλαδή είναι με αιγυπτιακά θέματα μέσα. Επόμενο, παιδιά, είναι ο δίσκος, το Σνάφου, είναι... αυτός είναι όμως άλλη φάση, πιο κλασικός ψυχεδελικός δίσκος. Στο ύφος εποχής είχαν βέβαια τα σημεία, είχε φανεί πως θα το πάνε. Λίγα πράγματα, παιδιά, είπαμε, δείχνουμε τις κάρες. Η ψυχεδέλεια, παιδιά, είναι η πιο άπισος μουσική. Είχα πάρα πολλά και έχω κάποια, αλλά όποιος δεν θέλω να ασχοληθώ. Έχω κάποια παιδιά βασικά, κάποια κλασικά που δεν έχουν. Δηλαδή είχα δώσει πάρα πολλά, κάποια τα ξαναπήρα. Αλλά θα βγαίνουν, παιδιά, η μουσική αυτή είναι πιο χαόδης. Δηλαδή ότι βγήκε εκεί πέρα η ψυχεδέλεια, δηλαδή είναι το πιο ακριβό σπορ. Όσοι ξέρετε από ψυχεδέλεια, δηλαδή είναι το πιο ακριβό σπορ, παιδιά, για να μαζεύει δίσκους. Οπότε έχω λίγα καλά. Λοιπόν, αυτοί οι δύο δίσκοι, παιδιά, δείξω. Έχουν βγάλει και άλλους δίσκους. Αλλά. Αυτοί δύο είναι 1969 Mercator Projected. Έχει το χάρτη κλασικό εξώφυλλο. Μέγας δίσκος, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Αλλά εδώ πέρα, παιδιά, ξεφεύγει η φάση, είναι παλαβός, παλαβομάρα. Αυτά τα λίγα σήμερα. Δεύτερο βιντεάκι για σήμερα. Έχω λίγο παραπάνω καιρό. Αύριο ξαναεπιστρέφουμε, παιδιά, στις φρίκες. Εννοείται θα ξαναπούμε. Δηλαδή, παιδιά, δεν. Με τέτοιο εξώφυλλο, παιδιά, όλη τη θέση και να παρατήσετε. Δηλαδή, τι είπαμε για μέτρα, δηλαδή καλύτερα, δηλαδή γεια σας. Δεν χρειαζόταν καν να πείτε. Δηλαδή, εννοείται ότι δεν έχουμε πει ούτε καν για τη Τζούντα Πρίστ να έχουμε μιλήσει. Λοιπόν, Σνάφου, μια που είπε ο φίλος για jazz ψυχεδέλεια, ό,τι καλύτερο για μένα. Και Mercator Projected, πιο ψυχεδελικός βατός δίσκος. Λοιπόν, να περνάτε καλά, παιδιά. Αύριο θα σπάσουμε. Έχω πάρει σιτάκι από το μαστεράκι χθες και έχω φρικάρει, παιδιά. Αυτές είναι αγορές. 7 ευρώ, παιδιά. Για τέτοια δεν είμαστε, δηλαδή με 31 ευρώ θα είναι εκδόσεις και 35. Αυτά, παιδιά, να περνάτε καλά. Γκάμα Ράμπικ νομίζω παίζει. Παλαβά πράγματα, παιδιά. Παλαβά πράγματα. Ειδικά αυτό ο δίσκος δεν έφυγε ποτέ από τότε. Παίζει από τα βράδυ που τον είχα ακούσει στο φίλο μου, δεν σταμάτησε να παίζει ποτέ. Να περνάτε καλά, παιδιά. Ραντεβού στο επόμενο.